έκλεισε στη διεθνή κοινότητα να παρέμβει για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι εγκλωβισμένοι στρατιώτες αλλά και άμαχοι. Στο εργοστάσιο Αζοφστάλ απίφθινε ο διοικητής της 36ης ταξιαρχίας πεζών αυτών. Αυτή είναι η έκκληση μας στον κόσμο. Μπορεί να είναι η τελευταία έκκληση για τη ζωή μας. Ίσως ζούμε τις τελευταίες μας ημέρες, αν όχι ώρες. Ο εχθρός μας ξεπερνάει 10-1. Έχουν πλεονέκτημα στον αέρα, στο πυροβολικό, στις δυνάμεις, στη στεριά, σε εξοπλισμό και σε τάγκ. Υπερασπιζόμαστε μόνο ένα σημείο, το εργοστάσιο Αζοφστάλ, όπου εκτός από στρατιωτικό προσωπικό υπάρχουν και πολίτες που έχουν πέσει θύματα αυτού του πολέμου. Κάνουμε έκκληση και παράκληση σε όλους τους ηγέτες του κόσμου να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία απεγκλωβισμού και να μας μεταφέρουν στην επικράτεια ενός τρίτου κράτους. Όλους εμάς, το τάγμα στρατιωτών της Μαριούπολης, περισσότερους από 500 τραυματίες μαχητές και εκατοντάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Παρακαλούμε να μας μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος στην επικράτεια ενός τρίτου κράτους. Σας ευχαριστώ. Дякую.